Ήταν πρόθεσή μου και το 2010 να ασχοληθώ με την περιφέρεια. Τελικά δεν ευδοκίμησε η επιθυμία μου αυτή και θα μπορούσα να πω αυτό που λέει και ο λαός μας, αυτό που λέμε όλοι μας, κάθε εμπόδιο για καλό. Πολλοί με ρωτούν ή κάνουν αρνητική κριτική γιατί τόσο νωρίς εμφανίζομαι να διεκδικήσω την ψήφο των πολιτών της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, ενώ θα μπορούσα να περιμένω. Θέλω όμως να πω ότι δεν είμαι προπετής, ούτε επιθυμώ με την ανακοίνωσή μου αυτή να προκαταλάβω ενδεχομένως άλλες επιλογές. Πιστεύω, λόγω του ότι δεν έχω κανέναν προσωπικό μηχανισμό, εάν θέλω να είμαι συνεπής με τους πολίτες, με όλους σας, εάν θέλω να είμαι αποτελεσματικός σε αυτά που πρόκειται να προγραμματίσω μαζί με τους συνεργάτες μου, μπορεί ήδη να είναι και αργά. Διότι τώρα, εγώ μαζί με όλους τους άλλους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους, θα χτίσουμε πέτρα-πέτρα την προεκλογική μας εκστρατεία. Ήμασταν, όπως ξέρετε, συνηθισμένοι τον τελευταίο μήνα πρώτων εκλογών να εμφανίζονται και να εμφανιζόμασταν ως παράκλητοι, υποδεικνυόμενοι, χρησμένοι για τις αυτοδιοικητικές και περιφερειακές εκλογές. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Οι επερχόμενες εκλογές αυτοδιοίκησης θέτουν σε δοκιμασία θεσμούς, πρόσωπα και κλίμα. Δοκιμάζουν το θεσμό της αυτοδιοίκησης όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά τον Καποδίστρια και κυρίως μετά τον Καλλικράτη. Ίσως βέβαια να γίνουν τώρα, όπως θα ακούτε την τελευταία ώρα, κάποιες μικρότερες ή μεγαλύτερες αλλαγές στο χάρτη, αλλά η σημασία τους θα είναι δευτερεύουσα. Σημασία έχει να αποδειχθεί ότι οι θεσμοί, δήμοι και περιφέρειες, είναι σταθερά βιώσιμοι και ικανοί να προσελκύσουν ικανά και άξια άτομα να αφιερωθούν στο έργο της καθημερινής μέρημνας. Τα πρόσωπα αυτά είναι δεδομένο ότι πρέπει να δώσουν ή καλύτερα να έχουν ήδη δώσει δείγματα γραφής, γραφής αυθόρμητης και όχι κατά υπαγόρευση, γραφής ανοιχτού λογισμικού, δηλαδή έτοιμοι για συνεργασίες και συνέργειες για το κοινό καλό. Στο σημείο αυτό ακούγεται πολύ η πιθανότητα να υπάρξουν ανοιχτά ψηφοδέλτια με υποψηφιότητες προσωπικές και όχι συνδυασμοί. Είναι ίσως η καλύτερη μέθοδος για να λύσει τα χέρια του ο ψηφοφόρος και να κάνει τις επιλογές του με βάση την προσωπικότητα του κάθε ατόμου υποψηφίου και όχι το χρώμα του Α ή του Β εκλογικού συνδυασμού. Το επιβάλλει το κοινό καλό, το καλό του τόπου μας που τόσο έχει υποφέρει από τις αγκυλώσεις των κομματικών οδοφραγμάτων. Ήλθε ο καιρός, ήλθε η στιγμή να κρίνει ο πολίτης τα άτομα χωρίς κομματικά προσωπία ή χειροπέδες, να σταθμίσει την ατομική ικανότητα του κάθε υποψηφίου που θέλει να προσφέρει και όχι την κομματική ταυτότητα. Καλές ήσαν οι ταυτότητες των κομμάτων όσο ζούσαμε μέσα στη φούσκα της ευμάρειας, των παροχών, του κρατισμού, του έτοιμου φαγητού που μοιραζόταν σε νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες. Η φούσκα μεγάλωνε και τελικά έσκασε στον αέρα και γέμισε τον τόπο τρύπες, χρέη, συντρίμια, αίματα. Είναι καιρός να καταλάβουμε όλοι ότι το μερίδιο της ευθύνης του καθενός μας θα φανεί από το δείγμα γραφής που θα δώσουμε στις επιλογές των προσώπων που θα μας εκπροσωπήσουν. Τα υποψήφια πρόσωπα θα πρέπει να δοκιμαστούν στο σημείο αυτό, να είναι οι άνθρωποι που έχουν την τόλμη που πρέπει. Επίσης βέβαια θα δοκιμαστεί και η τόλμη του εκλογικού σώματος παράλληλα. Κανένας δεν είναι ανεύθυνος, ούτε καν ο τελευταίος, ανώνυμος πολίτης. Γιατί ο ανώνυμος, τον πικρό λογαριασμό
που τώρα πληρώνει, ας μη αμφιβάλλει ότι τον πληρώνει για εκείνες τις επιλογές που ο ίδιος έκανε. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο και κλείνω ότι στις προσεχείς εκλογές που έρχονται θα είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης και ζητώ την στήριξη όλων σας. Περιφερειακή αυτοδιοίκηση τώρα. Σας ευχαριστώ. Λίγο. Έλα, έλα.